Γεια σας, με λένε Μαυρέτα Πατίτσα και θα μιλήσω για το καλοκαίρι μου στην Ελλάδα το 2021. Αυτό το καλοκαίρι ήμουνα στην Ελλάδα για 6 εβδομάδες. Ταξίδεψα μόνη μου με το αεροπλάνο στην Ελλάδα. Ο θείος μου ο Δημήτρης ήταν στην Ελλάδα πριν από ένα μήνα από μένα. Όταν έφτασα στον αεροδρόμιο, έκανα ένα τηλέφωνο στον αδερφό μου τον Γιάννη. Ο Γιάννης και ο φίλος του, ο Ιάκωβος, ήρθαν να με πάρουν. Πήραμε το μετρό και το τραμ να πάνε σπίτι μας. Ο παππούς μου, ο Γιώργος, έχει ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά και όταν ήμουνα στην Αθήνα, μείνουμε εκεί. Έκανα ένα μπάνιο στην Βούλα και επισκέφτηκα μερικούς φίλους από την Αμερική που ήταν στην Βούλα. Την επόμενη μέρα πήγαμε στην Λευκάδα. Οδηγήσαμε για 5 ώρες και φτάσαμε στην Αμφιλοχία για βραδινό. Φάγαμε σε ένα υπέροχο εστιατόριο Διονυσό. Όταν φτάσαμε στο σπίτι μας ήταν νύχτα και πήγαμε για ύπνο. Το πρωί η θέα μας του σπίτιου ήταν καθαρή και τόσο όμορφη. Το χωριό που μείνουμε στην Λευκάδα λέγεται Βασιλική. Κάθε μέρα στην Βασιλική είναι το ίδιο. Ξυπνούσαμε αργά το μεσημέρι, τρώγαμε ένα γύρο για το αγαπημένο μας σουβλατζίζικο Γιάννης Γύρος και μετά πηγαίναμε για μπάνιο στον Άγιο Γεράσιμο. Μετά από το μπάνιο επισκεφτόμαστε μερικές φιλενάδες και πίναμε φρέτο καπουτσίνο σε ένα beach bar. Αυτή είναι η φιλενάδα μου η Έλενα που γνωριστήκαμε εδώ και 3 χρόνια το 2018. Η άλλη είναι η Αλεξάνδρα που γεννήθηκε στην Βουλγαρία. Τα βράδια ήταν λίγο διαφορετικά κάθε μέρα. Συνήθως καθόμουν σε ένα καφέ μπαρ που λέγεται Τζομίλ. Κάναμε παρέα με τους άλλους μου φίλους, τον Μάριο, τον Κώστα, τον Χρήστο, τον Μιχάλη και την Ιωάννα. Γελούσαμε και πάντα περνούσαμε πολύ καλά. Μερικές μέρες πηγαίναμε να επισκεφτούμε μερικά αξιοθέατα του νησιού. Για παράδειγμα, πήγαμε στο μοναστήρι της Φανερωμένης που έχει ωραία εκκλησία. Επίσης, πήγαμε να δούμε άλλες παραλίες που λέγονται Αγιάννη, Αγιοφίλη, Πόντι, Πορτοκατσίκι και Κάθισμα. Μία από τις καλύτερες μέρες στην Λευκάδα ήρθε να με δει η φιλενάδα μου η Αλεξάνδρα από την Αμερική. Πήραμε μία βάρκα να πάμε για μπάνιο στον Αγιοφίλη. Περάσαμε μια χαρά. Αυτή είναι η αγαπημένη μου παραλία γιατί η θάλασσα εκεί έχει πολύ ωραίο χρώμα. Μερικές μέρες μαγειρεύαμε στο σπίτι μας. Μια μέρα πήγαμε στον Άγιο Πέτρο που γεννήθηκε ο παππούς μου ο Γιώργος. Είδα την θεία μου την Λούλα μαζί με τον αδερφό μου τον Γιάννη. Μάθαμε για την οικογενειακή μας ιστορία στο χωριό μας. Το όνομά μου είναι Λευκαδίτικο. Λεγότανε Μαυρέτα και η προγιαγιά μου. Μετά από την διαμονή μου στην Λευκάδα, πήγαμε στην Ιθάκη, το νησί της μαμάς μου. Στην Ιθάκη δεν υπάρχει πολύς τουρισμός και γενικά είναι ήσυχο μέρος με απλή ζωή. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Για μένα, ο καιρός μου στην Ιθάκη ήταν για ξεκούραση και χαλάρωση. Μου αρέσει να κάθομαι στην βεράντα και να βλέπω την ωραία θέα και να σκέφτομαι. Στην Ιθάκη πήγα στις μερικές παραλίες, για παράδειγμα τις Αφάλες, τον Α. Γιάννη, την πόλη
και τα κουβούλια. Όταν βρίσκομαι στην Ιθάκη, μένω στο σπίτι του παππού μου τον Γιάννη, στο χωριό μας, την Εξωγή. Φέτος έμεινα με την ξαδέλφη μου, την Ερικέτη, και την θεία μου, την Μαρία, και τον θείο μου, τον Κώστα. Στην Εξωγή έκανα πολύ παρέα με την οικογένειά μου. Εγώ με την Έρικα καθόμαστε κάθε μέρα στην βεράντα και πίναμε καφέδες και παίζαμε τάβλη. Αυτό το καλοκαίρι, εγώ μαζί με τον δίδυμό μου αδερφό, τον Γιάννη, είχαμε τα γενέθλιά μας. Γιορτάσαμε τα 20 χρονών. Και Γιάννη, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! 1, 2, 3! Yeah! Επιπλέον, ο παππούς μου ο Γιάννης γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 8 Αυγούστου, όταν έκλεισε 96 χρονών. Είχαμε ένα πάρτι και φάγαμε νόστιμα φαϊτά, για παράδειγμα σουβλάκι, μουσακά, παστίτσιο, γεμιστά και τηγανιτές πατάτες. Αυτό το μοναστήρι ονομάζεται Παναγία Στεπερναράκια. Εκεί αραβωνιάστηκε η αδερφή μου η Αθηνά το 2019. Μια μέρα πήγαμε εκεί για το ξημέρωμα. Η θέα είναι πολύ ωραία. Για μένα είναι το πιο αγαπημένο μέρος της Ελλάδας. Τώρα κοιτάξε τον αδερφό μου που τρώει πολύ φαϊτό. Ευχαριστώ και γεια σας.